Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον οικονομολόγο, τον κύριο Φάνη Ματσόπουλο, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά που ζούμε με τον κορονοϊό και όσα τέλος πάντων φαίνεται ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πορεία της ζωής μας και όχι μόνο της οικονομικής, κοινωνικής, γενικά της ζωής μας. Χθες πάντως στη Wall Street είχαμε πανικό με 13% πτώση στο Dow Jones. Κράχε στο χρηματιστήριο της Αθήνας με πτώση 12,24%. Καλημέρα κύριε Ματσόπουλε. Καλημέρα και σε τωρινέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την πρόσκλησή σας στην πρωινή πτήση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει δυνατότητα να αισιοδοξία, αν υπάρχει κάτι που να πούμε αισιόδοξο. Γιατί στο οικονομικό πεδίο όλα όσα βλέπουμε και όλα όσα προβλέπονται μιλούν ότι έρχονται μαύρες μέρες. Για να είμαστε απόλυτα αν θέλετε ειλικρινείς μεταξύ μας, mm-hmm. η ελληνική οικονομία από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε εισέλθει σε μια περίοδο χαμηλής ανάπτυξης. Ήρθε και ο κορονοϊός και η κατάσταση βάλτωσε τελείως για όλες τις επιχειρήσεις, για όλο το εμπορικό σύστημα της χώρας. Το ζήτημα είναι, μπορούμε να είμαστε, με ρωτάτε, αισιόδοξοι? Mm-hmm. Η γνώμη μου είναι όχι. Όχι. Και είναι όχι για τον εξής απλούστατο λόγο. Αισιόδοξη τουλάχιστον για κάποιο τομέα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, υπάρχει κάποια χτίδα αισιοδοξία? Γιατί το ότι θα είναι δύσκολα θα είναι, κύριε Ματσόπουλε, είναι σίγουρο αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το εμπόριο, η καθημερινότητα, η πραγματική οικονομία, δηλαδή εκεί που πάει ο καταναλωτής και ανοίγει την τσέπη του και δίνει χρήματα, θα βρεθεί σε φάση απομόνωσης, κυβάνου. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι της οικονομίας που αφορά την κατανάλωση, στο μεγαλύτερο μέρος της, μας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Όσον αφορά το κομμάτι της οικονομίας σαν σύνολο, σε μακροοικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός θα μας βυθίσει. Το χθεσινό Eurogroup ήταν πάρα πολύ θετικό ως προς το κομμάτι ότι μας σέβεται σαν χώρα, μας επιτρέπει να κινηθούμε με τον ίδιο τρόπο που θα κινηθούν άλλα κράτη-μέλη που δεν έχουν αντίστοιχα προβλήματα οικονομικής φύσης με εμάς, mm-hmm. αλλά έχει και μια παγίδα. Η παγίδα αυτή είναι, μας δίνει την ευελιξία, θα πρέπει όμως εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ποιο είναι λοιπόν το ζήτημα? Θα πρέπει, κατά την άποψη τη δική μου, το μεγαλύτερο μέρος όλης αυτής της ευελιξίας να κατευθυνθεί στην διατήρηση των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα, mm-hmm. που σημαίνει οι εταιρείες, αυτές που επηρεάζονται άμεσα και έμεσα, και θα το εξηγήσω αυτό, να απολαύσουν μία μικρή περίοδο φορολογικής και ασφαλιστικής χάριτος. Που σημαίνει, το σύνολο των επιχειρήσεων στα μεγάλα τουλάχιστον αστικά κέντρα που μαστίζονται, που πλήττονται από αυτή την κατάσταση, να μην πληρώσουν για τους 2-3 μήνες που έρχονται φορολογικές υποχρεώσεις ρυθμισμένες και τρέχουσες, ασφαλιστικές υποχρεώσεις ρυθμισμένες και τρέχουσες, και να οριστεί από τον Υπουργό μια μελλοντική ημερομηνία εντός του έτος, αρχές του επομένου, που να τα πληρώσουν όλα μαζί εφάπαξ. Αυτό που σας λέω μπορεί να σας ακούγεται ως εξαιρετικά φιλάνθρωπο, γενναιόδωρο, πιστέψτε με, δεν είναι. Διότι μπορεί να είναι ανοιχτές στα χαρτιά μεταφορικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μεσητικές. Όμως πρακτικά οι εταιρείες αυτές δεν έχουν κοινό αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Δεν κινείται χρήμα στην πιάτσα. Δεν γίνονται επενδύσεις. Όλα αυτά πάγωσαν. Οπότε και να μην έχω, παραδείγματος χάρη εγώ, μια επιχείρηση που έκλεισε ένα μαγαζί λιανικής που κλείνει σήμερα, άμα το μαγαζί της λιανικής είναι ο πελάτης μου, που του μεταφέρω προϊόντα, που το ασφαλίζω, που του παρέχω άλλα εμπορεύματα συμπληρωματικά. Και εγώ λοιπόν έχομαι στην ίδια κατάσταση με αυτόν. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Mm-hmm. Κατανοητό κύριε Ματσόπουλε, κατανοητό όλο αυτό. Δεν ξέρω τώρα, ακούω από τους Ευρωπαίους ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, θα γίνουν αυτά που πρέπει.
δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει και δεν ξέρω τι στήριξη εννοούν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ειδικά οι χώρες του Νότου, με το πρόβλημα που έχουν ούτως ή άλλως, και ειδικότερα η χώρα η δική μας, η οποία βγήκε από ένα μνημόνιο και της έτυχε ένας κορονοϊός. Δεν ξέρω τις ανάγκες που μπορεί να έχουμε και αυτές οι ανάγκες πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μην βυθιστούμε, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Και όπως πάντα, όταν ένα φαινόμενο είναι παγκόσμιο, μπαίνουμε στον πειρασμό, αν θέλετε, και στο ΕΝΕ, να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ηνωμένης Ευρώπης. Και βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι προχώρησαν σε πολύ πιο δραστικά μέτρα, χρηματιστηριακά τουλάχιστον δεν κατάφεραν και πολλά πράγματα. Πόσο δε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πολύ πιο αρτηριοσκληρωτική και αργή στις αντιδράσεις της. Yeah. Όσο στο κομμάτι λοιπόν που εσείς μου αναφέρετε, τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει επιτέλους το κέντρο της Ευρώπης, οι Βρυξέλλες να το πούμε έτσι, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σειρά χωρών, εννοείται ότι και Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, εξαιτίας του σαρδομονεταρισμού που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να έχουν πλέον κονδύλια για να ανασυντάξουμε ένα σωστό, αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις λιγότερες αναλογικά μεθ ανά άτομα στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ πίσω στη λίστα. Mm-hmm. Μόνο και μόνο αυτό δείχνει το πού πρέπει να κατευθυνθεί η προσπάθεια. Mm-hmm. Καλό λοιπόν θα ήταν, και το έχω γράψει σε πολλά άρθρα μου, όταν προχωράμε και κάνουμε ένα μεγάλο δημόσιο έργο ή δίνουμε μια μεγάλη ανάθεση, δεν αναφέρομαι σε κάτι πονηρό ή παράνομο, καλό θα ήταν να αυξηθεί το κοινωνικό αποτύπωμα αυτής της επένδυσης. Θέλεις να χτίσεις κάτι, κύριε Τάδε, πολύ ωραία, και στο διαγωνισμό. Φτιάξε και αυτό. Φτιάξε και αυτό. Ναι. Δηλαδή, η Ιαπωνία. Ναι, ναι, κατάλαβα. Οι δημόσιες επενδύσεις να έχουν και ένα αντίκτυπο σε ένα δημόσιο έργο που να προσφέρει ιδιωτικές επενδύσεις. Μάλλον να έχουν ένα αντίκτυπο που να προσφέρει και κάτι δημόσιο, έτσι, αυτό δεν εννοείται. Ακριβώς, γιατί μια οικονομία η οποία, κατά τη γνώμη δική μου, είναι επιτυχημένη, είναι αυτή που έχει ως απόλυτο κέντρο τον άνθρωπο, ως επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας του απλού πολίτη που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να απολαύσει ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλού ξενοδοχειακού επίπεδου, αν θέλετε. Μάλιστα. Καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, δηλαδή. Αυτό. Κοιτάξτε, με εντρικάρετε πρωί-πρωί, γιατί ξέρετε ότι ζούμε σε μια φάση μετακαπιταλιστικής αντιλήψεως, στην οποία θα πρέπει η χώρα μας πολύ σύντομα να εισέλθει, να εισχωρήσει και να το κάνει και πράξη. Αυτό είναι για μένα το στοίχημα όλων των ανεπτυγμένων οικονομιών, γιατί και εμείς, ξέρετε, θεωρούμαστε ανεπτυγμένη οικονομία με ΑΕΠ πάνω από 16.000 δολάρια κατά κεφαλή, όπως το λέμε. Κύριε Ματσόπουλο, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκέψη σας που ξεδιπλώσατε μαζί μας εδώ στην πρωινή πτήση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια στην πτήση σας και να είμαστε καλά, να τα πούμε σύντομα και χωρίς κορονοϊό. Αυτό, αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.